Αυξήσεις φωτιά σε βασικά αγαθά πυροδοτεί ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία είναι σημαντικός εξαγωγέας σιταριού και καλαμποκιού, με τις ανατιμήσεις να είναι πρώτο πυλόν σε μια σειρά βασικών αγαθών όπως το ψωμί και τα μακαρόνια. Αυξήσεις πάνε όλα πάνω. Δεν περιμέναμε τώρα να πεθάνουμε όλοι. Δεν είναι κάτι, πρέπει να κάνουν οι μεγάλοι, οι κυβερνώντες. Όσον αφορά η ενέργεια, είναι δύσκολα τα πράγματα. Τι να πούμε, υπομονή, τι να κάνουμε. Να βγούμε έξω και τι θα γίνει. Μας ακούει κανείς. Δυστυχώς οι φωνές μας είναι σε αυτιά κουφών ανθρώπων. Αρτοποιοί αναφέρθηκαν στο υψηλό κόστος παραγωγής, εκτιμώντας ότι είναι θέμα χρόνου η αύξηση της τιμής του ψωμιού. Δηλαδή, αυτός που θα μας φέρει εμάς τις πρώτες ύλες. Θα πρέπει το αμάξι του να κάψει πετρέλαιο για να μας φέρει τα προϊόντα, τις πρώτες ύλες. Εμείς θα πρέπει να κάψουμε πετρέλαιο για να το ψήσουμε. Θα πρέπει να κάψουμε ρεύμα. Όλα αυτά, όταν κάθε μέρα, ας πούμε, ανεβαίνει η τιμή τους και η ψαλίδα ανοίγει, πόσο μπορείς να αντέξεις. Το ψωμί περίπου πωλείται στο 1 ευρώ το κομμάτι. Με τις αυξήσεις ευνοϊτό είναι το πού μπορεί να πάει. Να πεις άλλο ένα 10%, να πεις ένα 20%. Καταναλωτές και αγρότες του νησιού εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους για τις εξελίξεις, οι οποίες συμπαρασύρουν και τις κριτικές εξαγωγές των προκυπευτικών. Εύχομαι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση ανάμεσα στα δύο κράτη-μέλη, να υπάρξει ειρήνη, να μην συνεχιστεί αυτό το κακό που βρίσκει και τις δύο χώρες, γιατί και οι δύο χώρες θα έχουν επιπτώσεις. Η δικιά μας χώρα όσο αφορά τα αγροτικά προϊόντα, τα επίσημα στοιχεία που έχουμε πάρει από το εμπορικό ισοζύγιο εξαγωγών μόνο της Ουκρανίας σε οποροκυπευτικά αγγίζουν περίπου τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη οι τιμές και στο καλαμπόκι και στο μαλακό σιτάρι, γιατί και τα δύο κράτη, και η Ρωσία και η Ουκρανία, είναι δυνατοί παίχτες στο κομμάτι του μαλακού σιταριού και του καλαμποκιού, έχουν αυξηθεί περίπου στο 7%. Καταλαβαίνουμε αυτό ότι θα δούμε μεγάλες ανατιμήσεις στις επόμενες μέρες. Δεν μπορούμε, έχουμε φτάξει εμείς το αμήν. Τα φτάξουμε να μην καλλιεργούμε τίποτα. Όραζε στο τσουβάλι 15 ευρώ τη θήκη και πήγε 25, πήγε 30 τώρα. Το πιο απλό λείπασμα. 20-20 ήταν στα 20 ευρώ, 30 ευρώ και πήγε στα 55. Ζήσε. Όπως είναι γνωστό, η Ουκρανία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος προμηθευτής τροφίμων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας το 1 τέταρτο σε δημητριακά και φυτικά έλαια και σχεδόν τη μισή παραγωγή της σε καλαμπόκι. Όταν αυτή τη στιγμή είναι κόραση εκεί πέρα, όλα αυτά θα πάνε πίσω και θα δίνει βάρος αυτών που προμηθεύονται ως πρώτη ύλη, το σιτάρι, το κρυθάρι, τα δημητριακά. Εάν εγώ ως φθινοτρόφος είχα μια δαπάνη 10.000 ευρώ το 2020, σήμερα αυτή τη στιγμή που κουβεντιάζουμε είναι 16.000 ευρώ και με προοπτική να αυξηθεί με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εμείς λοιπόν ζητάμε με βάση τη τιμολόγια του 2020 αποζημίωση το 30% του κόστους. Ήδη στις διεθνείς αγορές, τα συμβόλαια στο καλαμπόκι και στο σιτάρι αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ την ίδια ώρα καταγράφεται αύξηση στη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα κατά 34%.